συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία καταδίκασε τη φοβερή αίρεση του Αριανισμού. Προς τιμή των Αγίων Πατέρων ανακοινώθηκε από το Ιερό Ευαγγέλιο ένα τμήμα της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου, της προσευχής του Μεγάλου Αρχιερέως Ιησού Χριστού προς τον Ουράνιον Πατέρα Του, κατά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στο μυστικό δείπνο. Σε ένα σημείο αυτής της συγχρονιστικής προσευχής ο Κύριος ομιλεί για την αιώνια ζωή και εξηγεί τι είναι η αιώνια ζωή. «Αύτη εστί η αιώνια ζωή, είναι αγινός που είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησού Χριστόν είπε». Δηλαδή η αιώνια ζωή είναι η διαρκής πρόοδος στη γνώση του μόνου αληθινού Θεού και του Ιδίου του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Θεός Πατήρ απέστειλε στον κόσμο. Η γνώση αυτή δεν είναι θεωρητική, αλλά εμπειρία της κοινωνίας του Θεού. Ουσιαστικά αυτή η θεογνωσία παρέχεται δωρεάν του Αγίου Πνεύματος στις ψυχές που πιστεύουν και αγαπούν τον Κύριο και επιθυμούν να τον γνωρίσουν προσωπικά. Ας καλλιεργούμε λοιπόν τον κόπο να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον Θεό για να ζούμε σε κάποιο βαθμό ήδη από την παρούσα ζωή την ανέκφραστη χαρά της Ιαννιώτος. Στις ιερές ώρες της προσευχής, της μελέτης του Θείου Λόγου, των ιερών ακολουθιών και της συμμετοχής στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, συναντούμε τον Χριστό, ο οποίος έρχεται και κατοικεί εντός μας και γεμίζει τη ζωή μας με χαρά ειρήνη. Ασύγκριτα ωραιότερη όμως θα είναι η ζωή με τον Κύριον στην αιωνιότητα. Εκεί θα πλέουμε μέσα στον ωκεανό της αγάπης του Θεού και δεν θα φορτέλουμε την θεία του, τα θεία του πρόσωπα. Ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ο Κύριος Ιησούς τον Ουράνιον Πατέρα φανερώνει τη σχέση ισοτιμίας μεταξύ τους. Τα λόγια της προσευχής του δεν θα μπορούσε να πει ένας κοινός νητός. Λέγει προς τον Πατέρα, τα εμά πάντα, τα εστί και τα σάιμα, όλα όσα ανήκουν σε μένα δικά σου είναι, όπως και τα δικά σου είναι δικά μου. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ίδιος Υιός, ο οποίος απευθύνεται προς τον Πατέρα ως ίσως προς ίσως. Ας έρθουν τώρα οι Αριανοί, οι απόγονοι τους οι κυριαστές, οι οποίοι άλλοι αιρετικοί θεωρούν τον Ιησού Χριστόν, πείσμα του δημιούργημα του Θεού, και αν μας εξηγήσουν πώς θέλουν να λένε ότι ο Χριστός είναι κατώτερος από τον Θεό Πατέρα, εφόσον ο ίδιος δηλώνει σε αυτόν ανήκουν όλα όσα ανήκουν και στον Πατέρα, είναι εντελώς ασκητική πλάνη του, όπως ακριβώς απέδειξε και η σύνοδος γενικαία η οποία ανακήρυξε τον Χριστό, Υιόν Θεού Πατρί και Πνεύματι Ιησύθρονον. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστεως το οποίο συνέταξαν οι Άγιοι Πατέρες που εορτάζουμε σήμερα, ομολογούμε και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή. Ας μένουμε λοιπόν στερεωμένοι στην πίστη για τη Θεότητα του Ιησού Χριστού. Η πίστη στον Ιησού Χριστόν ως Θεόν αποτελεί το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Προσευχή για την ενότητα. Πολύ συγκινητικό είναι και το σημείο που ο Κύριος εκφράζει στην αρχιερατική προσευχή τη μεγαλύτερη επιθυμία του για τους πιστούς μαθητές του όλων των αιώνων. Παρακαλεί τον Ουράνιον Πατέρα να τους διατηρήσει ενωμένους μαζί του και ενωμένους μεταξύ τους μέσα στην Εκκλησία. Αποτελεί λοιπόν χρέος επιτακτικό όλων μας να καλλιεργούμε αυτό το πνεύμα της ενότητας, να προσευχόμαστε να διατηρούμε την ενότητα της πίστεως και της αγάπης μας μέσα στην Εκκλησία, να παρακαλούμε επίσης τον Άγιον Θεό για τους πεπλανημένους αδελφούς μας, αυτούς που απομακρύθηκαν από την πίμνη του Χριστού και δημιούργησαν σχίσματα και διαιρέσεις, ώστε να επιστρέψουμε και να γίνει μία πίμνη της πίμνης. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης,